Τι ωραία ώρα για να ξυπνάς. Ο ουρανός είναι καταγάλανος, τα πουλάκια και λαϊδάνε, ο σκύλος μου ανεβαίνει στο κρεβάτι για να με γλύψει για να τον πάω βόλτα το πρωί. Όλα είναι τέλεια. Ούτε καν, μάλλον η μέρα μου ξεκινάει κάπως έτσι. Συνήθως αφού ηρεμήσουν τα πουλιά, όλα είναι έτοιμα για να συνεχίσω τον ωραίο μου ύπνο. Αν δηλαδή δεν αναφέρω τον ήλιο που σε χτυπάει μες στο μάτι. Αλλά τέλος πάντων, όλα είναι ωραία και καλά, μέχρι που μπαίνει στο δωμάτιο το πιο ενοχλητικό πράγμα στον κόσμο. Αυτή εδώ η μύγα. Αυτή εδώ η κολόμυγα. Που από όλο το δωμάτιο αποφασίζει να στριφογυρνάει γύρω από το κεφάλι μου. Και δεν φτάνει μόνο η μύγα πάνω από το κεφάλι μου. Υπάρχει κάτι που είναι το χειρότερο απ' όλα. Η Ελληνίδα μάνα βάζει σκούπα στις 7 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα το πρωί! Αφού λοιπόν έχω καταλάβει πως δεν πρόκειται να κοιμηθώ ξανά, ήρθε η ώρα να σηκωθώ για να ξεκινήσει η μέρα μου. Το πρώτο πράγμα που κάνω πάντα μα πάντα μα πάντα είναι να πάω στην τουαλέτα για να πλύνω το πρόσωπό. Χριστός και Παναγία! Αφού λοιπόν πλύνω το πρόσωπό μου, ήρθε η ώρα να φάω κάτι για πρωινό για να πάρω την ενέργεια που χρειάζομαι για την υπόλοιπη κουραστική και πολύ άσχολη μέρα. Πλέον έχω αλλάξει κατά πολύ τη διατροφή μου και τον τρόπο ζωής μου. Οπότε τρώω ένα υγιεινό πρωινό γεμάτο βιταμίνες. Δημητριακά διέτης με λίγο γάλα σόγιας, ένα chicken wing, ένα κομμάτι πίτσα, άντε 2 max, μισό κουταλάκι ζάχαρη και ένα παγάκι για έξτρα βιταμίνη D. Αφού λοιπόν φάω και έχω βαριστομαχιάσει, ξανακοιμάμαι έτσι για λίγο ρε παιδί μου, ένα μισάωράκι με 5 ώρες max. Όταν ξυπνάω, έρχεται η ώρα να βγάλω το σκύλο μου, γιατί έχει αρχίσει να μου κάνει τα γλυκά μάτια. Αλλά πριν το βγάλω, θέλω να κάνω λίγο γυμναστική. Η αλήθεια είναι ότι έψαχνα να πάρω έναν διάδρομο. Αλλά είδα ότι οι τιμές είναι ακραίες. 500 ευρώ για ένα διάδρομο. 500! Ούτε καν! Θα σας δείξω εγώ τι να κάνετε. Παίρνετε ένα μπουκάλι λάδι, το πετάτε στο πάτωμα, φοράτε όλα σας τα μπουφάν και τις ζακέτες για περισσότερο υδρότα, ξυπόλυτη πατάτε πάνω στο λάδι και ξεκινάτε να τρέχετε. Αφού λοιπόν κάνω τη γυμναστική μου και είμαι μέσα στον υδρότα, ήρθε η ώρα να κάνω ένα μπάνιο για να είμαι ωραίος και καθαρό. Τέλος λοιπόν και το μπάνιο και φτάσαμε στο αγαπημένο μου σημείο. Το styling. Η μόδα έχει αρχίσει να μεγαλώνει όλο και πιο πολύ στην καρδιά. Για το σημερινό styling θέλω να φορέσω κάτι καλοκαιρινό, μιας και έχει ζέστη. Κάτι ελαφρύ, κάτι απελευθερωτικό. Οπότε αποφάσισα πως θα πάω στη δουλειά μου φορώντας τίποτα. Ναι, τέλος πάντων. Κάτι επίσης που λατρεύω να κάνω το πρωί είναι να είμαι στην κουζίνα μου και να μαγειρεύω το μεσημεριανό ώστε να είναι έτοιμο από νωρίς. Ναι, γεια σας. Τα σουβλάκια να έρθουν κατά τις 2 η ώρα, ναι. 58 σουβλάκια και 56 πανσέτες. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Αφού λοιπόν ετοίμασα και το μεσημεριανό, ήρθε η ώρα να βγάλω το Rocky Volta. Τι ωραία που είναι να βγάζεις το σκύλο σου μια καλοκαιρινή βόλτα. Με τη θερμοκρασία έξω να είναι στους 50 βαθμούς. Να έχεις πάθει ηλίαση και να σε λούτσα στον υδρότα. Αχ, τι ωραία γάμο το σπιτάκι μου. Τέλος πάντων, τόσο υδρωμένος που είμαι, χρειάζομαι σίγουρα ένα μπάνιο. Τι, αφού πριν λίγο έκανα. Άσε μας μωρέ μαλάκα, όλοι ξέρουμε τι έκανες πριν αντί για μπάνιο. Άντε τραβά πλήσου, βρωμιάρι βρωμιάρι. Άιντε, μαλάκα. Να σημειωθεί εδώ ότι κάνω πάντα μπάνιο με τα ρούχα. Γιατί πλένομαι κι εγώ, πλένονται κι αυτά. Ποιος άλλωστε έχει χρόνο για να βάζει πλυντήριο. Για τα μαλλιά μου χρησιμοποιώ πάντα το καλύτερο σαμπουάν. Υγρό πιάτων. Για να μου κρατάει τα μαλλιά υγιή, μυρωδάτα και αστραφτερά. Όσα μου μείνουν δηλαδή. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το Morning Routine για το 2019. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα share. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, να χαμογελάτε και bye bye.